Πάμε εμείς να υποδεχθούμε την επόμενη διαγωνιζόμενη. Είναι 30 ετών και μας έρχεται από τη Θήβα. Το τραγούδι προέκυψε εντελώς τυχαία στη ζωή της, αλλά πλέον μετρά 10 χρόνια εμπειρία στο χώρο. Μπείτε λοιπόν στην ψηφοφορία για την Δήμητρα Κελεκίδη. Με λένε Δήμητρα Κελεκίδη, είμαι 30 χρονών και καταγόμουν από τη Θήβα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι η οικογένειά μου εδώ, γιατί είμαστε μια ομάδα μέσα από το σπίτι. Είναι ο ένας για τον άλλον. Με κάποιον τρόπο πάει να πραγματοποιήσει τα όνειρά μας. Είναι κοινά τα όνειρα. Όσο θέλει η Δήμητρα να πετύχει άλλο τόσο, θέλουμε και εμείς. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ωραία, γεμάτη φωνή. Τραγουδάζα, να πούμε, να σ' ακούσουμε. Στην Θήβα, τώρα. Εντάξει. Δύο βήματα. Στη Θήβα. Τώρα ευκαιρία να μετακομίσει και για Αθήνα. Σιγά σιγά. Πώς σου φάνηκε σένα, Κώστα? Εμένα πολύ μου άρεσε. Λέω να μαζεύεις τα πραγματάκια σου. Μέχρι στιγμής είσαι η μόνη που ακούω να ερμηνεύει πραγματικά ένα τραγούδι και να ξέρει που πηγαίνει και το ξεκινάει κάπως και να το πηγαίνει κάπου. Οπότε, ναι. Εγώ θέλω λίγο παραπάνω συνέστημα. Εγώ, δηλαδή, το συνέστημα μου έλειψε όταν τραγουδάς. Εγώ που είμαι σε άλλο live. Δεν λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν το νιώθεις ή δεν το κάνεις. Αλλά... Μην τους ακούω. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, αγάπη. Το πάρα πάρα πολύ. Γεια σου, Γαλούλα. Δεν διέκρινα μέσα στη φωνή της την αυθόρμητη ψυχή της, δηλαδή να με ταξιδέψει, να με παρασύρει. Κάτι μου έλειπε. Νομίζω ότι ο Ρέμος βρισκόταν σε κάποιο άλλο live. Τους λέει τώρα ότι δεν έβαλε συνέστημα. Η κοπέλα εδώ έβγαλε την ψυχή της. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο τρόπος να πας σε αυτόν τον τοίχο και να το σηκώσει ψηλά.
Δήμητρα, μπράβο Δήμητρα. 90% η Δήμητρα, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλή. Και ενθουσίασες και το κοινό από το σπίτι, ενθουσίασες και τους τέσσερις κριτές μας εδώ. Σε ψήφισαν όλοι θετικά. Τι ωραία φωνή, γεμάτη φωνή, Δέσποινα. Πάρα πολύ ωραία. Δήμητρα, ήσουν τόσο... Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς να εκφραστώ. Ήταν το συνέστημα αυτό που έβγαλες, αυτή η δύναμη ψυχής που είχες, που τα εννοούσες όλα αυτά που έλεγες με ένα δικό σου τρόπο, που πραγματικά δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Ήσουν πολύ καλή. Ευχαριστώ. Μου άρεσες. Μου άρεσε αυτό το συνέστημα, αυτό που εξέπεμπες. Μπράβο σου. Έλα, Τόνι. Δήμητρα, καταρχήν θέλω να σου πω ότι σε αντίθεση με το pre-edition, εδώ πραγματικά έδωσε την ψυχή σου και γι' αυτό το κατάλαβες. Το είπα όταν το κάνουμε. Ναι, όμως το κατάλαβες και εσύ ότι εδώ ήσουν πραγματικά έτσι όπως θα θέλαμε να σε βλέπαμε συνέχεια. Έτσι να παραμείνεις, να αφήνεις πάντα την ψυχούλα σου να τραγουδάει ελεύθερα και θα δεις ότι τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα για σένα. Άρα, Αντώνη, ήρθησαν οι... Λέω, εγώ και να σου πω κιόλας ότι εγώ ψήφισα τελευταίος γιατί έβλεπα ήδη ότι ανέβαινε και έπιανε στο ποσοστό και δεν σου πείω ότι ήθελα μέχρι το τέλος να σας ακούσω και στο τέλος σε ψήφισα, είχες περάσει πλέον, δεν είχε καμιά σημασία αλλά ήθελα να ακούσω μέχρι το τέλος της να σε δω, δηλαδή να με ταξιδέψεις. Λέω, ήρθησαν οι αμφιβολίες που είχες στις pre-audition. Α, το φάνηκε και στη βαθμολογία, φάνηκε και ξεκάθαρα. Δηλαδή, στις pre-audition δεν ήταν η ερμηνεία σου αυτή που να με κάνει να αισθανθώ αυτό που αισθάνθηκα τώρα. Είχε σήμερα, ψυχή σήμερα, πραγματικά, είχε ψυχή. Ερμήνευσες με την ψυχή σου και με τη φωνούλα σου. Χρήστο. Είσαι... Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Τραγουδάνε μέχρι και τα μάτια σου. Δηλαδή, είσαι μια φιγούρα... Τι το ποιητής! Ωπα ρε παιδιά! Τραγουδάνε και τα μάτια σου. Ναι. Είσαι μια δραματική φιγούρα. Είναι δραματική, μια χαρά είναι. Ένα λεπτό. Δραματική δεν είναι... Ωραίο κομμάτι, είσαι μια δραματική. Για καλό τον δραματική. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το δράμα δεν είναι τραγωδία, είναι δράμα. Είσαι θεατρική φιγούρα, αυτό εννοώ. Το δράμα σημαίνει... Έχεις μια θεατρικότητα, τέλος πάντων. Και δεν ξέρω, κάτι παθαίνω με αυτές τις φωνές, τις γυναικείες, τις λίγο πιο βαριές, μπάσες. Με συγκινούν χωρίς να προσπαθήσω πολύ. Πραγματικά είναι αυτό που έχετε... θα μπορούσα να αναφερθώ και να συγκινηθώ. Τώρα με κοροϊδεύει ο Αντώνης εδώ, αλλά εγώ ήμουν έτοιμος να βουρκώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό είναι και ένα τραγούδι υπέροχο τώρα που ερμήνευσες και το ερμήνευσες. Όχι, πραγματικά τον έχεις ενθουσιάσει και για τον ενθουσιασμό μου δεν ξέρει πώς θα το πειράσει. Ζωγράφισέ το! Πάρε ένα χαρτί και ζωγράφισέ το! Έχουμε χαρτομάντιλα να σκουπίσω το πρόσωπό μου. Έλα, Αντώνη, μπορώ να σκουπίσω. Φτάνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ και η φωνή σου γιατί είναι γεμάτη. Μ' άρεσε πολύ η ψυχή που έβαλε στο κομμάτι. Μ' άρεσε που ήσουν πάρα πολύ συνεπής με το στίχο, αυτά που έλεγες, τα εννοούσες. Και προσπαθούσα να σκεφτώ τι μπορεί, επειδή είσαι πολύ μικρή, τι μπορεί να έχει ζήσει και το μεταφέρεις τόσο πολύ στο ηχόχρωμα της φωνής σου. Αν έχει ζήσει πράγματα και μπορείς και το κάνεις, είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό είναι ο καλλιτέχνης. Αυτά που ζει να μπορεί να τα μεταφέρει στη φωνή του. Αν δεν τα έχει ζήσει, είσαι τρομακτικό ταλέντο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ένα λοιπόν μεγάλο χειροκρότημα για τη Δήμητρα. Να είστε καλά, Δήμητρα. Θα σας δούμε στην πορεία του Rising Star. Λοιπόν, προχωράμε. Πω, πολύ μικρούλα η επόμενη. Πολύ μικρούλα. Μας έρχεται από την Κύπρο. Είπαμε χρόνια πολλά στην Κύπρο. Χρόνια πολλά στην Κύπρο, λοιπόν, αν δεν είπαμε. Βέβαια, η καταγωγή.